Hello, hello, hello. Και όπως λέω και είπα και στο προηγούμενο επεισόδιο, συνεχίζουμε δυναμικά back-to-back γράψιμο. Οπότε δεν έχω κάνει ούτε save ούτε τίποτα στο παιχνίδι. Πάμε κατευθείαν δυναμικά να συνεχίσουμε για τα επόμενα δύο ματσάκια τουλάχιστον που θα δούμε σε αυτό το επεισόδιο. Σε ρίτα ματσάκια για να πάρουμε λίγο ρυθμό, να δούμε τι γίνεται. Και στη συνέχεια μπορεί να πηδάμε κάποια ματς, να περνάμε κάποια ματς, να παίζω μόνος μου για να εξελιχθεί και ο ποδοσφαιριστής. Να μαζεύω πραγματάκια να έχω να σας δείξω, γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο να δούμε. Και να προχωράει και η σεζόν για να δούμε τι μπορούμε να καταφέρουμε. Λοιπόν, στο προηγούμενο επεισόδιο είχαμε παίξει δύο παιχνίδια. Το ένα μπήκαμε σαν αλλαγή, παίξαμε αρκετά καλά, είχαμε βγάλει μια assist, οπότε στο επόμενο γίναμε βασικοί. Αν και ο προπονητής μας είπε ότι δεν τα πάμε καλά, ενώ είχαμε βγάλει την assist, ενώ ήταν η στιγμή για να κάνουμε την προπόνηση και να τα πάμε εξαιρετικά και να μας βάλει μέσα. Στο match που παίξαμε βασικοί πήγαμε πάρα πολύ καλά και στους στόχους μας έβαλε ο προπονητής, αλλά θεωρώ ότι έπαιξα αρκετά καλά. Μέχρι να συνηθίσω και τη θέση, να κρατάω τη θέση μου σωστά, θα ζοριστώ λίγο. Αλλά νομίζω ότι μπορούμε να το φτιάξουμε αυτό και με τη θέση. Είχαμε αφήσει κάποια skill points που λογικά σε αυτό το επεισόδιο θα ανεβούν και ίσως θα κρατήσω για το επόμενο, για να έχουμε να ξαναδούμε κάτι περισσότερο. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη στήριξη μετά από 2 χρόνια σχεδόν ή 1,5 που έχω να κάνω FIFA βίντεο. Αλλά γενικά μετά από 2 χρόνια και που έχω να βγάλω έτσι συστηματικά βίντεο για τη στήριξή σας, για τα like, τα subscribe και τα views που δίνετε στο κανάλι, με βοηθάει πάρα πολύ. Έχω ενθουσιαστεί πάρα πολύ για να συνεχίσω και να ξεκινήσω ξανά θεωρητικά από το 0 να χτίσω αυτό που είχα φτάσει να έχω, δηλαδή σε κάθε βίντεο περίπου τα 1000 views, που είναι πάρα πολύ σημαντικό νούμερο. Μην νομίζετε ότι είναι λίγο, και τα 500 και τα 600 για όσους ξεκινάνε και έχουν μικρά κανάλια είναι σημαντικό, δείχνει μια στήριξη, γιατί ό,τι και να λέμε, 1000 άτομα μπορεί να φαίνονται λίγα στο 1000 views μπορεί να φαίνονται λίγα στο YouTube, αλλά 1000 άτομα αν τα βάλεις μπροστά σου θα χαθείς. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο μεγάλο νούμερο είναι. Και όλο αυτό όταν κάθομαι και το σκέφτομαι είναι μεγάλη τιμή και χαίρομαι πραγματικά που σας έχω κοντά μου και με στηρίζετε σε αυτό που κάνω. Δεν θέλω να γίνω γραφικός, δεν θέλω να πω άλλα πράγματα. Μόνο ένα like και ένα subscribe. Πάμε να πιάσουμε τους στόχους που θέτουμε ξανά και σε αυτό το βίντεο, γιατί back to back είναι και δεν ξέρω πώς έχει πάει το προηγούμενο. Βάζουμε τα 50 like, θα βάζουμε τα 50 like για μερικά βίντεο και αν δω ότι τα πρώτα βίντεο ξεκινάνε και πηγαίνουν καλά και πιάνουμε το στόχο των 50, θα συνεχίσουμε και θα βάλουμε για τα 100. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, δεν κάνει τίποτα, δεν κοστίζει τίποτα, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντική υποστήριξη προς τον creator αυτό, το να δίνετε το like σας χωρίς να σας κάνει κόπο. Ένα κουμπάκι είναι, το πατάμε και είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, στο σημερινό επεισόδιο θα παίξουμε τα 2 back-to-back παιχνίδια, Βικτόρια Κολονίας και να δούμε πιο... και Duisburg. Δεν το θυμόμουν από το προηγούμενο, αν και έκλεισα πριν λίγο το προηγούμενο βίντεο. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι μπορώ και γράφω 2 back-to-back παιχνίδια. Μπορεί κάποιες στιγμές να βρω και χρόνο να γράψω και 4 και 5 και 6 όσα μπορώ θα γράφω σε κάθε στιγμή που βρίσκομαι για να έχω υλικό, για να μην φτάσω πάλι στο σημείο να μην καταφέρνω να ανεβάζω βίντεο. Αυτό ήταν το πρόβλημά μου. Πλέον έχω το χρόνο και τη δυνατότητα να το κάνω αυτό. Βρίσκω στιγμές, οπότε μπορεί να τα καταφέρω και να είμαστε πάλι πλέον σε μόνιμη βάση καθημερινή με βίντεο. Αρκετά όμως με το κανάλι και με τα βίντεο και με όλες τις λέξεις αυτές που έχω πετάξει και μπορεί να μην καταλαβαίνετε τίποτα. Πάμε κατευθείαν στη Match Day. Παίζουμε με Βικτόρια Κολονίας αριστερά στη μέση. Βλέπετε η ομάδα, το προηγούμενο επεισόδιο την έκραζα αρκετά. Και καλά έκανα, γιατί δεν πήγαμε και πάρα πολύ καλά. Να δω στο customize τις φανέλες αν έχει κάτι διαφορετικό που μπορεί να μας βοηθήσει η Βικτόρια Κολονίας. Change kit, περίεργες εμφανίσεις, πολύ μαύρο, αλλά θα βάλω αυτές με το κόκκινο στην Βικτόρια Κολονίας. Αρκετές εμφανίσεις με μαύρα στη Γερμανία, ίσως γιατί έχει πολλά χιόνια και θέλουν έτσι λίγο πιο σκούρα χρώματα για να ξεχωρίζουν αν παίξουν τυχόν με χιόνι. Παίζουμε στην έδρα μας, έχουμε 4 ήττες στα πρώτα 5 παιχνίδια, μία νίκη. Αυτή η νίκη είχε προέλθει με 2 γκολ δικά μου. Έχει αρκετά κατσίν όπως είπαμε το παιχνίδι. Στο προηγούμενο είχαμε δει το κατσίν που ερχόταν ο βοηθός, ας πούμε, και έβαζε τη λίστα με τα ονόματα. Πάντα βλέπουμε τώρα ότι βγαίνουν από τα αποδυτήρια για να βλέπουμε εδώ πέρα τα object που διαλέγουμε. Position rate στο 60, win or draw και match rate. Θα πάω με το draw και αν καταφέρουμε να κάνουμε τη νίκη, ας ελπίσουμε να μην χάσουμε. Μπορούσε η Dortmund δεύτερη ομάδα με στόχο να ανεβούμε κάποια στιγμή στην πρώτη ή να πάρουμε μεταγραφή σε κάποια άλλη κατηγορία, τρίτη κατηγορία Γερμανίας. Μικρή κατηγορία, εύκολη για να ξεκινήσουμε και να συνηθίσουμε το παιχνίδι ξανά.
λίγο πιο εύκολη από το να πηγαίναμε σε κάποια μεγάλη ομάδα και να φεύγαμε ιδανική. Το είχα σκεφτεί και αυτό το ενδεχόμενο, γιατί σίγουρα θα πηγαίναμε ιδανική ή θα παίρναμε μεταγραφή για κάποια άλλη ομάδα. Πρώτη φάση εδώ πέρα για να δούμε αν θα καταφέρουμε να κάνουμε κάτι. Ως συνήθως ταλαιπωρούμε την μπάλα και δεν καταφέρνουμε τίποτα. Ζαλίζουμε την μπάλα με τις πάσες, κυριολεκτικά όμως. Πραγματικά φτάνουμε στην περιοχή, κάνουμε τόσες πάσες χωρίς λόγο. Και άλλη μια αποτυχημένη και από μένα, αλλά εγώ προσπαθώ να παίξω λίγο πιο γρήγορα να κάνω την έφοδό μου μέσα. Ξεχνιέμαι και φεύγω από τη θέση μου, από τα αριστερά. Ως συνήθως τρώμε κλασικές φάσεις 3-4 για να φάμε γκολ. Θα φάμε γκολ οπωσδήποτε. Δεν βάζουμε γκολ εύκολα. Στο προηγούμενο επεισόδιο, ειδικά που παίξαμε βασική στο πρώτο μάτς, με τη Σατχάουζεν μάλλον το πρώτο σαν βασικός, ο τερματοφύλακας έβγαζε τα άπιαστα. Εδώ βλέπετε πως ταλαιπωρεί και η αντίπαλη ομάδα τώρα την μπάλα. Αλλά μόλις κάνει ένα σουτ μπορεί και να μπει μέσα. Ωραίο σουτάκι. Ήδη στο 15 εμείς δεν έχουμε κάνει σουτ, έχουμε ταλαιπωρήσει λίγο την μπάλα. Οι αντίπαλοι έχουν καταφέρει και κάναν το πρώτο σουτ. Εδώ ακόμα και από την άμυνα για να βγούμε με τις πάσες ταλαιπωρούμαστε. Βλέπετε αρκετά πίσω από την μπάλα, κακό σουτ. Βάλε λίγο μέσα. Κόρνερ. Δεν το κατάλαβα ότι πήγε κόρνερ. Για να δούμε. Καλή κεφαλιά. Πόσο πιο άκρη να παίξω, ρε μπρο. Τι έκανε. Τι ήταν αυτό το πράγμα τώρα. Θα αρχίσω να βγάζω την γκρίνια. Η γκρίνια ήταν σήμα κατά τεθέν του Στέλιου στα βίντεο του FIFA και του Pro. Και σε πολλούς δεν άρεσε. Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι που τράβηξε ιδιαίτερα όλη αυτή η γκρίνια. Δεν με βλέπετε κιόλας τώρα που χτυπιέμαι. Γυρίσαμε εδώ στο corner. Πέστε όμως πάνω στην μπάλα. Μην τον αφήσετε να κάνει το shoot. Ούτε τη σέντρα. Έτσι, μπράβο. Έφυγα. Έλα ρε, έλα ρε μια γωνία. Έχω τρέξει όλο το γήπεδο, έχω κόψει έναν ποδοσφαιριστή. Έχω κόψει δεύτερο. Πάμε στο τερματοφύλακα. Λίγο πιο έξω ήθελα. Αρχίζω και σκέφτομαι πώς να κάνω το corner και να βγαίνει σωστά. Ελπίζω να τα καταφέρω. Πέρα λίγο να το φάμε στην τελευταία φάση. Position δεν έχουμε. Rating με την καμία 8,5. 8,5 για να πάρουμε πρέπει να βάλουμε 2 goal ή 2 assist και να είμαστε συνέχεια στη θέση μας σωστά. Προσπάθησα, ρε φίλε. Ναι. Δεν μπορούμε να περάσουμε στην ταχύτητα το 50. Τι χάνει! Τι χάνει ο αθεόφοβος, Παναγιά μου! Όπου μαλάκα, το αριστερό μπακ, όχι απλά του βγήκε στην πλάτη. Έλα ρε μαλάκα. Εντάξει τώρα. Έχουμε ξεσκιστεί, ρε φίλε, να σουτάρουμε, να κάνουμε τα πάντα και ο άλλος με ένα σουτ μας το βάζει στο παραθυράκι. Εντάξει τώρα, τι να λέμε μαλάκα. Ο άλλος βαφτίστηκε να πούμε Εμπαπέ και δεν ξέρω εγώ. Έλα τώρα. Μαλάκα, πού την έβγαλε την πάσα εκεί πίσω. Πού είναι η άμυνα. Ούτε τώρα, μαλάκα, ούτε τώρα δεν κατάφεραν. Ο τερματοφύλακας έκανε την άνε κίνηση για να το πιάσει. Μαλάκα, δίνει την πάσα την ώρα που πάω να ζητήσω για προωθημένη να με βγάλει μόνο μου. Βγάλε με να τελειώνουμε. Έλα, κουράστηκα. Έλα, μαλάκα. Έλα τώρα. Ούτε την ισοπαλία δεν πιάσαμε, δηλαδή. Ναι, προφανώς. Το ξέρουμε ότι θα μας βγάλεις εκτός, ρε φίλε. Το ξέρουμε. Γιατί όλα τα περιμένεις από εμάς. Αυτός γιατί με αναβασβήνει συνέχεια, ρε φίλε. Δεν θέλω να δω κάτι. Μη μου βγάζεις κόκκινο ότι έχεις κάτι. Όταν έρθει η πρόταση,
Τότε, πω που θα περάσουν και δύο εβδομάδες τώρα και θα μας ρίξει. Κάθομαι, τρέχω, παίζω, κάτσε να στέψω ένα τσιγάρο εδώ να τα πούμε τώρα. Δεν είναι, εδώ είναι η κατάσταση λίγο σοβαρή. Λοιπόν, το τσιγάρο έτοιμο. Ρε φίλε. Βγαίνω μόνος μου, σου ζητάω πάσα και την ώρα που ζητάω πάσα δίνεις τον άλλον διπλά. Δηλαδή, ρε μπρο, δεν διαφωνώ ότι είναι η δεύτερη ομάδα. Δεν διαφωνώ ότι έχει κάποιους μικρούς παίχτες. Φαίνεται και στις φωτογραφίες. Αλλά ρε φίλε, ένα σουτ δικό μας να μπει μέσα. Δηλαδή, εμείς τρώμε με το παραμικρό γκολ και οι άλλοι ρε φίλε μας βάζουν γκολ από το πουθενά. Ωπα ρε. Πέσαμε σε φανατικούς. Ναι, ναι. Μ' αρέσει πάντως που έχει διαφορετικά cutscene σε κάθε match. Βλέπουμε και κάτι διαφορετικό. Πάμε με το success rate στις σέντρες. Αν καταφέρουμε να κάνουμε και μια-δυο σέντρες. Α, δούμε πώς θα παίξουμε. Η Duisburg είναι μεγάλο το γήπεδο. Ωραία πάσα. Ναι, προφανώς και δεν θα γίνουν τα πράγματα όπως πρέπει. Αυτό είναι το δεύτερο παιχνίδι που παίζουμε για σήμερα και το... Look for better options. Αν έμπαινε όμως αδερφούλη από εκεί το shoot που ήταν τόσο καλό, άλλα θα μου λήγες. Λοιπόν, αυτό είναι το δεύτερο παιχνίδι για το σημερινό επεισόδιο και τελευταίο. Έτσι, δύο παιχνιδάκια θα παίζουμε. Θα προσπαθήσω εγώ να κόψω και αρκετά, εκτός αν έχει πολλά πράγματα να δείξουμε. Αυτό ήταν πάσα τώρα ή τρίπλα που του έφυγε το control και πήγε ο άλλος να την πάρει. Γιατί αν είναι το δεύτερο, τα πράγματα όχι είναι ανησυχητικά, είναι πολύ κακά. Τι γίνεται εκεί, την έπιασε. Πολύ αγχωτικό το ακούω αυτό το... Κάτι δεν πήγε πολύ καλά. Κακό σου. Τι μας δείχνεις τώρα, ρε. Τι μας δείχνεις το Lenormand. Ποιος είναι αυτός τώρα, 50 εκατομμύρια. Τι ενδιαφέρει τώρα η τρίτη κατηγορία Γερμανίας που πήρε μεταγραφός αυτό στη Newcastle. Όπα. Ωραίος. Επιτέλους. Αν δεν πατούσα κι εγώ το τετράγωνο, παίζει να πήγαινε μόνος του, ρε, μέχρι τον τερματοφύλακα. Κλέβω την μπάλα. Ωραίος. Δίνω την assist κατευθείαν. Μπράβο τα γόρι μου. Expected goal 0-32. 1-0. Παίρνουμε το προβάδισμα. Ξανά κλέψιμο. Σου δίνω, μου δίνεις. Δεν μου δίνεις. Εντάξει. Δεν ήταν συνεννοημένο έτσι. Το έχουμε να βάλουμε ένα δεύτερο goal πριν φάμε το πρώτο. Αυτός είναι ο σκοπός, να βάλουμε ένα δεύτερο για να μην φάμε εμείς το πρώτο. Τι έκανε. Την πρόλαβε, στάνταρ. Α, πώς και έτσι, τέτοιο άνοιγμα κοντρόλ. Τι κάνεις κεφαλιά, μωρέ. Τι κάνεις κεφαλιά. Δεύτερη σεντρούλα πάντως, στο μάτς. Αφού την έβγαλα κιόλας, καλά είμαστε. Έλα, μέσα την μπάλα, μέσα την μπάλα, μέσα την μπάλα να την κλέψουμε. Έλα, δυναμικός. Όχι και offside. Για να δω, πρέπει να είμαι πολύ ωριακά. Α, ήμουν αρκετά. Γι' αυτό βγήκε η πάσα. Άμα δεν ήμουν εκεί πέρα τώρα, ωριακά offside, η πάσα δεν θα μου την έβγαζε. Όταν είμαι σε καλή θέση δεν μου βγάζουν την πάσα τόσο καλά. Η αλήθεια είναι. Πάντως, για το ματσάκι πολύ καλά παίζω. Έπρεπε να γκρινιάξω λίγο για να παίξω καλά. Ε, τι κατάλαβε. Όχι, όχι δοκάρι. Εν τω μεταξύ, τι ωραία κίνηση έκανε εκεί πέρα. Πώς το είδα έτσι από πίσω. Το βλέπα να έρχεται, ρε φίλε. Αφού έγινε όλο αυτό το μπέρδεμα εκεί πέρα με τον αμυντικό. Ένα δεύτερο γκολάκι το θέλαμε εδώ πέρα, πόσο μάλλον από μένα. Λοιπόν, σε όλα μέσα είμαστε. 100% στη σέντρα. Έχουμε βγάλει την assist. Το 8,5 απόδοση μας μένει. Είμαστε στο 8,3. Γενικά παίζω καλά. Το έχουμε. Αν καταφέρνα να βάλω και τον goal εκεί θα ήμουν πάρα πολύ καλός. Τους έχουμε ισοπεδώσει. Και αυτό είναι γεγονός. Έχουμε φτάσει στο 55. Θα κάνουν ένα shoot.
και θα βάλουν γκολ. Φάουλ. Φάουλ. Και η απόδοση έχει πέσει στο 8 γιατί εμείς κυνηγάμε να βοηθήσουμε την άμυνα παντού και αυτός μας λέει καθίστε εκεί μπροστά. Και όταν κάθομαι εκεί μπροστά μου λέει γύρνα άμυνα. Αδερφούλη, δεν γίνεται έτσι. Και να μην ξεχάσω ότι μου... ναι, μα αλλά κατάξει τώρα, άντε και άντε. 10 φορές το μάτς να πούμε κάνουμε αυτό το πράγμα. Άιντε, πρέπει να μπω μέχρι το τέρμα μέσα, να σας βάλω μέχρι την εστία. Όλο το γήπεδο έτρεξα ρε φίλε. Όλο το γήπεδο έτρεξα. Άμα το είχαν και αυτό θα τρελαινόμουν. Τι έκανε ρε, πώς πλάσαρε έτσι. Για να δω. Όντως. 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 Τι λέει δικέ μου. Είσαι πολύ καλός. Πάρα πολύ καλός εσύ. Και τώρα προλαβαίνω να πέσω στο κάτω από το 8.5. Μέχρι να τελειώσει το match. Για να μην πάρω το τέτοιο του rating, ε. Ναι, εμείς πού είμαστε. Άμυνα δεν έχουμε. Πετάμε την μπάλα που να είναι. Μαλάκα, δεν είσαι ο Κριστιάνο, ούτε ο Μέση. Ούτε καν ρε μαλάκα, ο Μαγκουάιρ δεν είσαι. Δεν σε δω τι κάνει ρε μαλάκα, άνοιγμα της μπάλας. Πόσο λάθος είναι αυτό που κάνουνε. Συνέχεια το κάνουνε. Ούτε ο Μαγκουάιρ δεν θα κάνει πάσα με τα κουνάκια εκεί πέρα ρε μαλάκα, που είναι τα γάρι. Να τονίσω εδώ πέρα σε αυτό το σημείο ότι... Ένα-δύο, προφανώς, εμείς θα το φάμε. Μπαίνουν μέσα στην περιοχή χωρίς λόγο, έτσι, άνετα. Εμείς δεν μπορούμε. Και προφανώς θα πέσω κάτω από το 8.5. Και ας τρέχω στην άμυνα, και ας παίζω άμυνα. Καλύτερη την πάσα. Έλα ρε φίλε, look to return to position λέει ρε φίλε. Πιέζω στην επίθεση τον αμυντικό για να κλέψω την μπάλα, δηλαδή. Στο 82 είμαστε, δεν πιστεύω να με βγάλει. Δεν πιστεύω να γίνω αλλαγή. Έλα ρε, distance 35 μέτρα. Μαλάκα! Ναι, ήδη είμαστε στο 8,5 και μέχρι το 90 θα έχουμε πέσει στο 8,4 πριν το πω. Όχι πριν πέσουμε στο, πριν φτάσουμε στο 90. Την προλαβαίνει, σέντρα, γυρνάει και θα μπει γκολ τώρα. 2-2. Ούτε τώρα θα κερδίσουμε, στάντα. Τι 8,4 ρε φίλε. Μαλάκα! Μαλάκα! Ούτε τώρα θα κερδίσουμε. Σας το είπα. Κατέβασαν και τερματοφύλακα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που ζούμε. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που ζούμε. Δες εδώ. Το ταγάρι ο δικός μας, μαλάκα. Το ταγαροτάγαρο. Δεν υπάρχει. Δες εδώ τι γίνεται, τι όρια γίνονται. Τι έφαγε ρε μαλάκα. Και εμείς δεν μπορούμε να βάλουμε πλασέ σε άδειο τέρμα. Και το λύγει κατευθείαν. Μαλάκα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν είδα καν τι καταφέραμε. Α. Ναι, και προφανώς πέφτω. Προφανώς. Μα... Πού είναι τα objectives. Μαλάκα. Έχω πάρει συν 5 από τις assist. Έχω πάρει συν 55 ή μάλλον συν 5 από το τέτοιο και είναι μείον 15 στο 8,3 από τα 8,5. Οκ. Αχ, θα σου πάνω. Θα πορευτούμε έτσι. Λοιπόν, αυτό ήταν και το δεύτερο παιχνίδι για σήμερα. Πολύ γκρινιά. Τώρα, στο επόμενο επεισόδιο έχουμε Waldhof και Halle. Είναι δύο θεωρητικά εύκολα ματσάκια. Τίποτα δεν είναι εύκολο. Έχουμε μία νίκη και δύο ισοπαλίες. Κερδίζαμε 2-0 και ισοφαριστήκαμε στο 91. Με ένα λεπτό καθυστερήσεις. Έχουμε αρκετά παιχνίδια μπροστά μας. Τώρα τα ψιλοπαίζω συνεχόμενα. Γιατί έχω και το trial. Οπότε θέλω να κερδίσω χρόνο
να κάνω όσα περισσότερα επεισόδια μπορώ, να μην παίζω μόνος μου, να μην χάνω χρόνο εκτός βίντεο. Οπότε, γι' αυτό είναι και γρήγορες έτσι λίγο οι εισαγωγές μου, οι αποφωνήσεις μου, για να προλαβαίνω να κάνω σε αυτά τα 10, στις 10 ώρες να κάνω αρκετά βίντεο. Οπότε, κάνουμε ένα like, πατάμε το κουμπάκι από κάτω. Κάνουμε δίπλα το κουμπάκι που λέει εγγραφή, subscribe στα αγγλικά. Πατάμε το καμπανάκι για να μας έρχονται ειδοποιήσεις, όμορφα, ωραία κυριλέ. Στηρίζουμε την προσπάθεια, κυνηγάμε το στόχο των 50 like, να καταφέρουμε να το φτάσουμε εκεί πέρα. Φυσικά τα views μετράνε πάρα πολύ, βοηθάνε και εμένα για να πληρώνουμε τις διαφημίσεις και να συνεχίζω δυναμικά για να κάνω αυτό που μου αρέσει. Και εμείς τώρα θα τα πούμε σε κάποιο επόμενο επεισόδιο. Όσοι θέλετε μου γράφετε κάτω στα σχόλια φυσικά για να ανεβεί ακόμα περισσότερο το βίντεο, ό,τι θέλετε σχετικά με το παιχνίδι. Ξέρω ότι σε πολλούς δεν αρέσει η γκρίνια, αλλά αυτό ήταν που έκανα και στα προηγούμενα βίντεο. Γκρίνιαζα αρκετά και πολλοί το γουστάρατε για αυτό το λόγο και για να βλέπετε φυσικά το παιχνίδι και το ποδοσφαιριστή. Δεν ενώσασταν με αυτό. Προσπαθώ όσο περισσότερο να είναι ικανοποιητικό το βίντεο. Φυσικά δεν με βλέπετε για τις αντιδράσεις μου, που είναι πάρα πολύ σημαντικό σε αυτά τα βίντεο, γιατί είναι περιγραφή live την ώρα που παίζω. Οπότε είναι διαφορετικό αυτό από ό,τι μπορείτε να δείτε σε άλλα κανάλια. Αυτά, δεν έχω κάτι άλλο να σας πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποστήριξη. Τα λέμε τώρα στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας!